Η ομάδα πάει τρένο, αλλά εδώ πέρα έχουμε διάφορα ζητήματα. Δύο κυρίως ανοιχτά. Το ένα έχει να κάνει με την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, στην Άγκυρα, τη Δευτέρα, για τη συνάντηση με τον Ερντογάν. Μάλιστα, υπήρχαν και φωνές που ακούστηκαν από την πλευρά του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, να μην πάει, να την αναβάλει. Και ο κ. Βελόπουλος το ίδιο ζήτησε. Ιδιό του, νομίζω. Άλλο κόμμα δεν το ζήτησε αυτό. Και έχουμε και την επίσκεψη Ράμα. Την παρουσία, την παρουσία Ράμα. Σε 15 μήνες εκλογές στην Αλβανία. Την παρουσία Ράμα και έχουμε και στα Σκόπια. Αλλαγή κυβέρνησης. Αλλαγή κυβέρνησης. Όπου έχουμε σχολική κυβέρνηση και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα που θα έχουμε. Τον κύριο Σπύρο Λίτσα, καθηγητή θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα. Είδα προχθές πήγα να αγοράσω βιβλία και είδα το βιβλίο σας σε περίοπτη θέση στο βιβλιοπωλείο. Ελπίζω να το αγοράσατε. Εννοείται. Είναι βιβλιοφάγος. Το έλεγα πριν την πρώτη ώρα, κύριε Καλή. Είναι βιβλιοφάγος. Είναι γενικός φάγος, αλλά είναι και βιβλιοφάγος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στη βόρεια γείτονα που λέμε, οι οποίοι λένε πλέον δημοσίως ότι δεν θα αποκαλούν ούτε επισήμως την χώρα τους Βόρεια Μακεδονία, αλλά Μακεδονία σκέτο. Ναι, μπορεί να την ονομάζουν και Νάρνια. Το θέμα όμως είναι ότι στην διπλωματία οι εξελίξεις δεν έχουν αυτοαναφορικότητα, αλλά βασίζονται πάνω σε διεθνείς συμβάσεις, σε διεθνείς αποφάσεις. Εδώ έχουμε ένα κλασικό φαινόμενο της έννοιας, με συγχωρείτε, του Pacta Sunt Servanda, δηλαδή ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Στην πραγματικότητα το γειτονικό κράτος δεν έχει την παραμικρή δυνατότητα δίχως σημαντικές συνέπειες. Προσέξτε, όχι απλώς συνέπειες στην ευρωπαϊκή του πορεία, αλλά συνέπειες στην ίδια την έννοια και στον πυρήνα της κυριαρχίας, να μην αποδεχθεί την ονομασία η οποία έχει συμφωνηθεί όχι απλώς σε διμερές επίπεδο, αλλά σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή έχει γίνει δεκτό το συγκεκριμένο κράτος με την ονομασία Βόρειος Μακεδονία στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και πλέον το συγκεκριμένο κράτος αναγνωρίζεται ως τέτοιο από το διεθνές σύστημα. Στην περίπτωση όπου η εθνικιστική κύκλη του ΒΜΡΟ θέσουν σε κίνηση αυτή την απόφαση η οποία μέχρι σήμερα βασίζεται τουλάχιστον σε ρητορικά σχήματα, τότε οι συνέπειες θα είναι πολύ μεγάλες για το ίδιο το κράτος εξαιτίας δύο γεγονότων, το οποίο αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν η Ελλάδα και οι ίδιοι το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν αποτελεί απειλή για τη Βόρεια Μακεδονία. Η πραγματική απειλή αποσταθεροποίησης είναι από τη μία η Βουλγαρία, η οποία λέει ότι... Και θα είναι το κεντρικό θέμα, γιατί θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα τώρα το ΒΜΡΟ. Για την βουλγάρικη μειονότητα, και νομίζω ότι αυτό θα είναι το πραγματικό πρόβλημα, το πρώτο πραγματικό πρόβλημα της νέας κυβέρνησης στα Σκόπια. Πολύ μεγάλο ζήτημα, ταυτοτικό, και από την άλλη βέβαια είναι και ο ρόλος του αλβανικού παράγοντα που βλέπουμε, δυστυχώς θα προσθέσω εγώ, ότι σε κάθε εκλογική διαδικασία το σλαβικό στοιχείο συρρυκνούται σε ποσοτικά στοιχεία και μεγαλώνει, αυξάνει η επιρροή των αλβανικών κομμάτων. Δηλαδή πλέον εκτός του ότι μετέχουν ως κυβερνητικοί εταίροι σε κάθε... Είναι υποχρεωτικό να πούμε αυτό, κύριε καθηγητά. Είναι υποχρεωτικό στην κυβέρνηση να είναι ένα κόμμα αλβανικό. Ασφαλώς. Είναι υποχρεωτικό, ασφαλώς. Δεν έχει να κάνει. Άρα και πολλοί λένε ότι αν κάνει οτιδήποτε το ΒΜΡΟ η νέα κυβέρνηση, μπορεί να τους ρίξουν οι Αλβανοί μετά. Ασφαλώς, και βέβαια όμως θα πρέπει πλέον να πούμε, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι υποχρεωτικό, ότι πια υπάρχει μια διαδικασία επιλογής. Δηλαδή υπάρχουν πολλά αλβανικά κόμματα τα οποία παίρνουν την ψήφο των πολιτών και μετέχουν πια και στην Βουλή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει το DUI, έτσι, το οποίο μετείχε μέχρι σήμερα τον κυβερνητικό συνασπισμό, και πλέον ουσιαστικά θα μπούμε σε μια διαδικασία ενός νέου αλβανικού συνασπισμού κομμάτων, οι οποίοι θα έρθουν να στηρίξουν τώρα να το γυρίσω λίγο πάλι όμως το θέμα τα δικά μας με την γειτονική χώρα. Θέλω να πω σε ό,τι αφορά τις δικές μας σχέσεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να αρχίσουν να κάνουν. Μπορεί να αρχίσουν πάλι τα γνωστά που κάνανε τότε παλιότερα, το έκανε ο Γκρούευσκι αυτό. Αγάλματα, δρόμους. Δεν ξέρω.
τι δυνατότητες τέτοιες έχουν και πού μπορεί να οδηγήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εάν. Γιατί η ρητορική του προεκλογική ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κατεύθυνση αυτή. Σωστό. Σωστό. Και όχι μόνο η ρητορική του προεκλογικά, αλλά και την στιγμή όπου ουσιαστικά η νέα πρόεδρος εξελέγει, είπε, δήλωσε ότι εγώ δεν θα ορκιστώ σε ένα κράτος το οποίο ονομάζεται Βόρειος Μακεδονία. Και μάλιστα εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια ότι θα ορκιστεί λέγοντας μέσα εισαγωγικά Μακεδονία, αλλά θα υπογράψει ως Βόρειος Μακεδονία κτλ. Τέλος πάντων, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι το συγκεκριμένο κράτος, εάν αποφασίσει να διαβεί το Ρουβίκονα, τότε θα συζητάμε για ένα failed state, για ένα κράτος το οποίο θα οδεύει πραγματικά προς την καταστροφή, γιατί ο διεθνής παράγοντας δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Μια τέτοια διαδικασία θα δώσει. Να το πω εγώ πιο απλά, πιο απελευθερωμένα εδώ στο μικρόφωνο. Δεν θα το επιτρέψουν οι Αμερικάνοι και έχουν προειδοποιήσει γι' αυτό ότι η συμφωνία δεν θίγεται, δεν αλλάζει. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά όχι μόνο οι Αμερικάνοι. Γενικότερα ο νατοϊκός παράγοντας δεν θα το επιτρέψει. Επειδή δεν λέμε να δούμε τώρα στον κύριο Ράμα. Ναι. Ράμα, επίσκεψη. Εν πάση περιπτώσει, επίσκεψη είναι. Δεν είναι. Όχι, είναι εκδήλωση. Δεν είναι επίσκεψη. Εκδήλωση. Παρουσία εδώ παρουσία σε μια ημερομηνία χαρακτηριστική. Μετά από την συμμετοχή Μπελέρη στο Ευρωπαϊκό τη Νέα Δημοκρατία και δεν μπορεί κανεί να πιστέψει ότι είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Τι μπορεί αυτό να προκύψει και να βγάλει. Δεν θα κρυφτώ, με ενοχλεί. Και με ενοχλεί εξαιτίας του ότι για άλλη μια φορά η Αλβανία ξεχνά την μεγάλη προσφορά της Ελλάδας τα πρώτα χρόνια αμέσως μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος, όπου αν δεν ήταν η Ελλάδα με δύο σημαντικές οικονομικές βοήθειες, τότε επί κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η Αλβανία θα είχε καταρρεύσει σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε έναν οπορτουνιστή πολιτικό, ο Ράμα, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται το εξής, ότι στην πραγματικότητα, εκτός του ότι οι διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικές για τη σταθερότητα στην περιοχή, υποβαθμίζει και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και στην αλβανική κοινότητα, η οποία ζει ειρηνικά και αρμονικά στο εσωτερικό της Ελλάδας, η οποία είναι μια αστική, φιλελεύθερη, δημοκρατική χώρα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο ίδιος το Ράμα εργαλειοποιεί τους ανθρώπους οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια ζουν, εργάζονται, προσφέρουν στην Ελλάδα για να δημιουργήσει το δικό του πολιτικό παίγνιο, το οποίο πολιτικό παίγνιο δυστυχώς, και αυτό θα πρέπει να το πούμε, έχει κάποιες αντιχήσεις και στις Βρυξέλλες, δηλαδή η θέση της Κομισιόν ότι το θέμα είναι διμερές και ουχή ευρωπαϊκό, κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτο. Και θα πρέπει αυτά τα ζητήματα να μην τα αφήνουμε να περνούν έτσι. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί σε μία βάση ενός summer camp, δεν είναι μία καλοκαιρινή κατασκήνωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πρωτίστως να δείχνει την διπλωματική αλληλεγγύη σε κράτη-μέλη. Όταν λοιπόν ένα μέλος της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας, νόμιμα εκλεγμένος από την κοινότητα της Χιμάρας ή από οποιαδήποτε άλλη κοινότητα, βρίσκεται στη φυλακή βασισμένος πάνω σε μια ψευδεπίγραφη κατηγορία, τότε νομίζω ότι θα έπρεπε η Κομισιόν να έχει κινηθεί πολύ νωρίτερα. Βλέπουμε τα απόνερα αυτής της διαδικασίας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ κακή απόφαση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επηρεαστούν οι σχέσεις μας με την Αλβανία, αλλά ασφαλώς με την κυβέρνηση Ράμα. Οι σχέσεις της Ελλάδας θα πρέπει να επηρεαστούν βαθύτατα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ο κ. Σπύρος Λίτσας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.